Θέλω να σας πω ότι όταν ανέλαβα την επιχείρηση δεν μπορούσα να φανταστώ τι ποσό οφειλών έχει φτάσει. Το ποσό των οφειλών των καταναλωτών. Το ποσό αυτό πλέον αυτή τη στιγμή κυμαίνεται στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι λεφτά με τα οποία η επιχείρηση της ΔΕΙΑ μπορεί να κάνει πολλά αυτοχρηματοδοτούμενα έργα και γι' αυτό το λόγο θα μπούμε σε μια διαδικασία να κυνηγήσουμε όλες τις οφειλές. Ίσως φανούμε κακοί για κάποιους ευσυνείδητα κακοπληρωτές, αλλά θα το εκτιμήσει το Γενικό Σύνολο των Καταναλωτών. Γιατί η προσπάθειά μας είναι ήδη, το είδατε, δίνοντας 20 κυβικά παραπάνω νερό, κάποια στιγμή να φτάσουμε και σημείο να μπορέσουμε να ρίξουμε το πάγιο που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πολύ υψηλό για την πόλη της Συνάμψης. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, θέλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι έχουμε κάνει κάποιες ενέργειες ότι μπορούν να κάνουν διακανονισμούς για τις οφειλές τους, δεν χρειάζεται να τα πληρώσουν όλα μαζί τα χρέη τους, να κάνουν ρυθμίσεις. Τώρα ετοιμάζεται, είναι σχεδόν έτοιμο βασικά και η ηλεκτρονική σελίδα της ΔΕΙΑ, που για πρώτη φορά έχει site η επιχείρηση, όπου από εκεί μέσα μπορεί να ενημερωθεί ο κόσμος για τις οφειλές του, την καταγραφή του υδρομέτρου του, να κάνει online πληρωμές, θα μπορεί να δει τι διακανονισμούς μπορεί να κάνει. Όλα αυτά, όπως είπαμε, από την ηλεκτρονική σελίδα που είναι σχεδόν έτοιμη και θα αρχίσει να χρησιμοποιείται. Αυτό βέβαια μπορεί να επισκεφθεί και τα γραφεία της ΔΕΙΑ. Έχουμε προσωπικό εξειδικευμένο ώστε να τον ενημερώσει για το τι μπορεί να κάνει με τις οφειλές που έχει. Θα να ενημερωθεί. Απλά θέλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι εντάξει, δεν θα ξεκινήσουμε. Κατανοούμε ότι κάποιες οικογένειες έχουν πρόβλημα και περνάμε δύσκολες εποχές και περιόδους και κανενός τα οικονομικά δεν είναι καλά. Αλλά ξεκινώντας από κάποιους ευσυνείδητους κακοπληρωτές, μπορούμε να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, η οποία μπορεί να φτάσει μετά από ενημερώσεις μέχρι και διακοπή νερού. Στην ουσία δεν είναι διακοπή νερού, είναι μειώνουμε την πίεση του νερού. Δηλαδή ο άλλος μπορεί να πιει ένα ποτήρι νερό, αλλά δεν μπορεί να πλύνει πιάτα, να κάνει μπάνιο, το στραγγάλιζει το νερό, είναι ένα ειδικό μηχάνημα. Οπότε θα προβούμε και σε αυτές τις ενέργειες. Η δεύτερη ενημέρωση που θα ήθελα να κάνω. Συνδόλοι και τα λοιπά. Όχι, προς το παρόν είπαμε, θα γίνει μια ενημέρωση των καταναλωτών. Όσοι εννοείται έχουμε χωρίσει σε κλίμακες τους καταναλωτές, είναι κάποιοι που όντως δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά, εννοείται δεν θα πάμε να κλείσουμε νερό από αυτούς τους καταναλωτές. Είπε στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Ναι, για τι αριθμό μιλάμε, αυτό ήθελα να ρωτήσω εγώ. Το χρέος που έχει. Όχι, το χρέος είναι στα 3,5 όπως είπες. Για πόσους είναι. Σε αριθμό πώς είναι αυτή. Σε σύνολο πώς είναι αυτή. Σε αριθμό δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πώς είναι. Θα σας πω σε ποσοστό περίπου που έχω μιλήσει. Είναι περίπου το 10 με 12% των καταναλωτών. Είναι εσκεμμένα κακοπληρωτές που και έχουν ευσυνείδητα να πληρώνουν γιατί θεωρούν ότι το νερό πρέπει να είναι δωρεάν. Όχι, το νερό συμφωνώ ότι πρέπει να είναι δωρεάν, αλλά αυτή τη στιγμή εφόσον το κράτος δεν μας χρηματοδοτεί ώστε να πληρώνουμε τα χλώρια που χρησιμοποιούμε, το προσωπικό, τα φίλτρα, δεν μπορούμε κι εμείς να δώσουμε δωρεάν νερό αυτή τη στιγμή.